Έχουμε το σταματινάκι μας. Το έχουμε. Το έχουμε. Υπέρλαμπρη. Εντάξει, υπέρλαμπρη πραγματικά. Κάτσε να κεντραριστώ, περίμενε. Για κεντραριστώ. Άμα δεν κεντραριστείς. Θέλω να σου πω. Καλά, εσύ τι κάνεις. Ότι έχει πάρει ο Παπανώτας εδώ το φίλτρο σου, εδώ λέει ότι έχει φίλτρο τώρα. Και δεν λέει, το είπα εγώ, οι άλλοι το είπαν. Έχεις έπρεπε ένα μικρό να φύγει και να καταλάβουμε ότι έχει φίλτρο. Έχεις και σε ένα μικρό εργοστάσιο, κύριε Διαμερίτα. Όντως. Όχι, βαρμπλάκα σου κάνω. Δημήτρη, νιώθεις διαφορετικός, πιο λαμπερός, πιο όμορφος. Ο Κώστας το παρατήρησε, όχι εγώ. Λέει, α, σε αυτή την κάμερα είναι πιο ωραίος ο Παπανώτας. Έτσι βγαίνουν οι φήμες. Ναι. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι εντάξει, κατάφερα να συνδεθώ με Skype. Δεν είμαι πολύ καλή με όλα αυτά της νέας τεχνολογίας. Είχε πλάκα γιατί περίμενα να ξυπνήσουν τα παιδιά μου. Μου λένε, μαμά, τι μέρα είναι, γιατί ξέρουν ότι δεν τα ξυπνάω τις καθημερινές. Σωστή. Μου λένε, Σάββατο. Λέω, όχι, απλά η μανούλα είναι θετική, φορούσα και τη μασκούλα μου κτλ. Ευτυχώς, σου λέω, είχε τύχει αρκετοί συγγενείς μας και δικοί μας άνθρωποι να το περάσουν σχετικά ήπια τις τελευταίες 20 μέρες, οπότε ξέρεις. Τα παιδάκια ναι, είχαν ακούσει. Αλλά είχαν ακούσει ακριβώς. Και χάρηκαν που δεν θα πάνε σχολείο. Το πέρασαν. Ναι, στο πρώτο άκουσμα ναι. Βέβαια, μετά ξέρεις όταν κατάλαβαν ότι είναι αρκετές ημέρες, δεν ξέρω στην πορεία πώς θα τους φανεί. Αλλά εντάξει. Όλα καλά, παιδιά. Μακάρι όλος ο κόσμος να το περνάει έτσι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε το Δήμο ο οποίος περιμένει. Για να τον δούμε. Θα σου πει τώρα, έτσι. Δεν τον έκανα το Δήμο με τίποτα. Πού είσαι, μωρέ, καπετάνισσα, πού είσαι. Πού είσαι, ωραία, καπετάνισσα. Τη φάγατε, τη φάγατε. Τη φάγατε, καλά λέει ο κόσμος. Ότι την έφαγα. Καλά. Το έβαλε στο χεράκι σου και εσύ, κύριε Δήμο. Γλωσσοφαγιά που λέει και ο Χαλκιάς. Όταν το πρώτο άκουσα πριν από λίγα λεπτά, γιατί δεν με ενημερώσατε εσείς εκεί του συστήματος, από τα site. Γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, από το site το διάβασα. Εγώ πήρα τη μαμά μου 7,5 ώρα και της λέω για να μην το δεις στην τηλεόραση, να ξέρεις. Μην τρομάξεις. Μα ήρθε σε όλους ξαφνικό πολύ. Ναι, το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχουμε πια παιδιά όπλο. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ένα πράγμα, ότι εμείς, α, τώρα και η... Βάλε, ρε Κώστα, την άλλη. Το μαντήλι. Όχι, λέω στον Κώστα, το σκηνοθέτη. Α, θέλει την Δίνα να δει. Την Ξανθιά. Εσένα, λοιπόν, θέλει, ναι. Και οι δύο άρπαξαν τον ιό. Γιατί είμαστε και εμείς παιδιά της διπλανής πόρτας. Όπως όλος ο κόσμος. Ο ιός μας κυνηγάει.